Σάββατο σήμερα, μετά από αρκετό καιρό. Πόσο καιρό, Χριστίνα? Από πέρσι, νομίζω. Με, από ναι, το τον καινούριο χρόνο δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Την Υγεία και τέτοια. Διατροφή. Με τη διαιτολόγο διατροφολόγο μας, τη Χριστίνα την Κουζαβακιάρη. Εδώ άλλη μια φορά από το στούντιο του Ραφίνα Πικερμινιούς και του Ανάτικα.gr. Μεταδίδεται ταυτόχρονα η εκπομπή και, και τις δύο σελίδες του Facebook. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι πάντα διαλέγεις πολύ ενδιαφέροντα θέματα, Χριστίνα. Νομίζω ότι το σημερινό, η αλήθεια είναι, το σκέφτηκα λίγο, γιατί ήθελα να ενδιαφέρει όντως τον κόσμο και είναι ένα από τα βασικά κομμάτια που μου συζητάνε στο γραφείο. Έρχονται όλοι και μου λένε, όλοι, συνήθως οι περισσότερες κυρίες μου λένε, «Να, από εδώ θέλω να χάσω». Και είπα να σας αναλύσω λίγο. Αυτό το μύθο, ε. Γιατί όντως μιλάμε για ένα μύθο. Γιατί όντως μιλάμε για ένα μύθο, θα τα δούμε και στην πορεία. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να μιλήσεις στους αναγνώστες και τηλεθεατές μας για τα κοινωνικά σου δίκτυα που μπορούν να σε βρούνε. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν, το γραφείο μου βρίσκεται στην Αρτέμιδα, στη λεωφόρο Αρτέμιδος, συγγνώμη, 82, είναι στο κτίριο του ΚΕΠ, στο δεύτερο όροφο. Βρίσκομαι εκεί στο γραφείο μου Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή. Τις Τρίτες είμαι στο ιατρείο του κύριου Βουδούρη, πίσω από την εκκλησία της Παντοβασίλισσας. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, θα το λέω κάθε φορά. Εξακολουθείτε. Ναι, με πολλά... Πώς πάει η κλινική αυτή, υπάρχει σαρκία? Τι να σας πω, ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει 35 κιλά. Μπράβο. Μπράβο στους ανθρώπους πάνω απ' όλα που το καταφέραν αυτό το... Όσοι δηλαδή δεν τα παράτησαν, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο να τα παρατάνε, έχουν φτάσει σε σημείο, ναι, έχουν χάσει και 35 μπράβο, κιλά. Μπράβο. Το λιγότερο 25, το περισσότερο 35. Μπράβο. Μια εξαιρετική ομάδα και τις Τετάρτες βρίσκομαι στο Pilates by Mandy στη Νέα Μάκρη. Τώρα, στα social media θα με βρείτε σαν στο Facebook Χριστίνα Κουτζαβεκιάρη, διαιτολόγος, διατροφολόγος, στα ελληνικά είναι η σελίδα μου. Στο Instagram είμαι σαν Χριστίνα Κουτζαβεκιάρη, γκρίκλης όπως το λέμε, ναι, με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μπορείτε να με βρείτε με πολύ ενδιαφέροντα βιντεάκια και το τηλέφωνο μου είναι 6975-620013. Φίλοι μου, όσοι θέλετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε κάτι την κυρία Κουτζαβεκιάρη, επειδή με εκπέμπουμε μόνο μέσω Facebook, εκεί που λέει σχολιάστε. Σχολιάστε. Έτσι, κάντε την ερώτησή σας. Εγώ είμαι εδώ μπροστά, έχω και λάπτοπ και κινητό. Βλέπω τα σχολιά σας. Θα μεταφέρω τις ερωτήσεις σας και πάντα η κυρία Κουτζαβεκιάρη, όπως πάντα πρόθυμη, θα σας απαντάει. Ή για το σημερινό θέμα ή για οτιδήποτε άλλο θελήσετε. Για οτιδήποτε χρειαστείτε. Λοιπόν, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το τοπικό λίπος, έτσι. Και αν μπορεί αυτό να φύγει με μια δίαιτα, έτσι, ή με άλλους τρόπους. Το τοπικό βάρος γενικά. Τοπικό βάρος, ναι, το τοπικό βάρος, σωστά. Κάτι λέγαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για τα λιποκύτταρα. Θέλεις να μας το πεις και on camera, να μας εξηγήσεις τι είναι τα λιποκύτταρα και πώς αυτό το τοπικό βάρος πώς δημιουργείται. Βεβαίως, αμέ. Λοιπόν, αρχικά, τι συμβαίνει με τα λιποκύτταρα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το βάρος, τα κιλά έχουν να κάνουν άμεσα με τα λιποκύτταρα. Θα μιλήσουμε από την παιδική μας ηλικία, θα το πάμε λίγο μακριά. Όταν είμαστε λοιπόν παιδιά και μεγαλώνουμε, ενώ ταυτόχρονα παχαίνουμε, αυξάνονται τα λιποκύτταρα του οργανισμού σε όγκο και σε αριθμό. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 2 θα γίνουν 4, τα 4 8, τα 8 16 και ούτω καθεξής. Αυξάνεται ο αριθμός τους λοιπόν. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυξάνεται και ο όγκος τους λοιπόν, όπως είπαμε. Όταν αυξάνονται λοιπόν σε αριθμό τα λιποκύτταρα, μιλάμε για υπερτροφική παχυσαρκία. Ενώ όταν μιλάμε για αύξηση αριθμού, μιλάμε για υπερπλαστική παχυσαρκία. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε παιδιά και μέχρι την ενηλικίωση. Όταν μεγαλώνουμε, τα λιποκύτταρα αυξάνονται μόνο σε όγκο και όχι σε αριθμό. Φουσκώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά. Μπράβο. Και αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το βάρος των παιδιών, γιατί όταν έχουμε ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί, μεγαλώνοντας θα το είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσει βάρος. Αυτό πρέπει να το πεις και να το τονίσεις. Η Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις της παιδικής παχυσαρκίας. Στην Ευρώπη είναι το νούμερο 1. Είναι πρώτη, ναι. Το είχαμε πει και σε εκπομπή. Ναι. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό.
Άρα λοιπόν, από την παιδική μας ηλικία καθορίζεται αν θα είμαστε. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε μια ζωή μετά, ώστε να μεγαλώνει σε όγκο αυτά τα λιποκύτταρα. Καλά τα λέω. Βέβαια. Οι γονείς θα πρέπει να αντιληφθούν το πόσο κακό κάνουν στα παιδιά τους με το να τα μπουκώνουν στο φαγητό. Τεράστιο κακό. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε. Ναι, συγγνώμη για την. Απλώς να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε ανάλογα με το σωματότυπο, αυξάνει το όγκος των λιποκυττάρων σε διαφορετικά σημεία. Τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, σωστά το αναφέρετε. Για παράδειγμα, οι περισσότερες κυρίες που μου έρχονται στο γραφείο λένε: Να, εδώ η κυλίτσα. Αυτή η κυλίτσα εδώ πέρα ή ο ποπός. Ανάλογα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει ανάλογα με τις λιποαποθήκες και πού ο καθένας έχει περισσότερες λιποαποθήκες. Όταν λοιπόν έχουμε αυξημένο αριθμό λιποκυττάρων, όταν έχουμε αυξημένο αριθμό λιποκυττάρων, αυτά μπορούν να μειωθούν όταν μειώνεται το βάρος, ο όγκος τους, συγγνώμη, μπορεί να μειωθεί, αλλά ο αριθμός τους παραμένει πάντα ο ίδιος. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε πιο πριν, είναι δύσκολο για τα παιδιά να χάσουν βάρος μετά και είναι βέβαια και πολύ πιο πιθανό να γίνουν παχύς αρκενήλικες. Ο αριθμός αυτός των λιποκυττάρων διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τον υποθάλαμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός να θυμάται από παλαιότερα και προσπαθεί να φτάσει το βάρος του στα κιλά που ήταν πριν. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση του βάρους και στο σημείο εκείνο που είναι οι λιποαποθήκες μας, εκεί θα ξαναπάρουμε το βάρος. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όπου χάνουμε ανάλογα με το σωματότυπο, αυξάνεται και ο όγκος των λιποκυττάρων, είτε στην κυλίτσα, είτε στον ποπό, ανάλογα το σωματότυπο της κάθε γυναίκας. Είπε, όπως μάθαμε και άλλες φορές, υπάρχουν διάφοροι σωματότυποι που λένε τύπο μήλο, χλάδι. Και είναι και πιο, αυτό έτσι θα το πω σαν γενική πληροφορία, όταν ο σωματότυπος μας είναι μήλο, όπως το λέμε, άρα έχουμε περισσότερο λίπος στην ανώτερη χώρα, τότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες για καρδιαγγειακά νοσήματα. Διότι έχουμε περισσότερο λίπος γύρω από την καρδιά. Αυτό. Βέβαια, στις μεσογειακές χώρες συνήθως είναι ο τύπος αχλάδι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ποιο σύνθεση είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τοπικό αδυνάτισμα. Βεβαίως, πάμε. Δυστυχώς, λοιπόν, όπως είπατε από την αρχή, θα σας δυσαρεστήσω, κυρίες μου και κύριοι, δεν υπάρχει τοπικό αδυνάτισμα. Και αυτό γιατί, όπως είπα και πριν λίγο, εκεί που έχουμε τις λιποαποθήκες μας, εκεί θα χάσουμε τα κιλά. Ούτε η άσκηση λοιπόν δεν μπορεί να βοηθήσει. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει για ένα σμιλεμένο κορμί, αλλά μέχρι ένα σημείο. Το μόνο πράγμα που βοηθάει στο τοπικό αδυνάτισμα είναι η λιποαναρρόφηση. Άρα λοιπόν είναι ένας μύθος όλο αυτό το πράγμα. Μπράβο, πολύ σωστά. Και είναι ένας μύθος που κρατάει πολλά χρόνια και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που το πιστεύουν. Και άλλοι που το εκμεταλλεύονται. Ναι, ακριβώς. Τώρα είπες τη σωστή κουβέντα. Ναι, στην αντιπεραόχθη. Και μην ξεχάσουμε κάτι που το ξεχνάω εγώ πάντα στις αρχές της. Πάντα λοιπόν, όσοι θέλετε να χάσετε βάρος, πρέπει να πηγαίνετε σε πιστοποιημένους και πτυχούχους διαιτολόγους, διατροφολόγους, όπως είναι η κυρία Κουτσαβεγιάρη, και όχι σε τσαρλατάνους. Έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί, δεν πειράζει όμως. Ναι. Για πες μας τώρα με το μύθο, τι γίνεται. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας μύθος και γι' αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή. Όσες κυρίες, επειδή μιλήσαμε για λιποαναρρόφηση πιο πριν, θέλουν να κάνουν λιποαναρρόφηση, να γνωρίζουν ότι ναι, μεν είναι ο μοναδικός τρόπος για τοπικό βάρος, για να χάσουν τα τοπικά κιλά, το τοπικό λίπος. Εάν όμως δεν προσέξετε το σώμα σας και τη διατροφή σας πριν και μετά τη λιποαναρρόφηση, το βάρος θα επανέλθει και μάλιστα ακριβώς στο ίδιο σημείο στο οποίο έκανατε τη λιποαναρρόφηση. Κάτι που λένε ψευδός. Δηλαδή έχω δει πολλές διαφημίσεις και λέτε ότι δεν θα ξαναπάρετε ποτέ το λίπος που φεύγει από εκεί. Αυτό διαφημίζουν όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς τις κλινικές που κάνουν τις λιποαναρρόφησεις. Το απολύτως λογικό είναι απλά μαθηματικά. Είναι η φύση μας. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το σκεφτεί κάποιος αυτό, ανεξάρτητα με το αν είναι διατροφολόγος ή όχι. Ωραία. Χάνουμε βάρος, χάνουμε 5, 10, 20 κιλά από εκείνο το σημείο που θέλουμε. Μα
Εάν μόλις χάσουμε το βάρος, συνεχίσουμε να τρώμε με τον ίδιο τρόπο που τρώγαμε πριν, προφανώς και θα το ξαναπάρουμε το βάρος. Είναι δεδομένο ότι θα το ξαναπάρουμε. Χριστίνα, πάρα πολλοί κόσμοι χάνουν βάρος. Το δύσκολο είναι να διατηρήσεις το λιγότερο βάρος. Και βέβαια είναι το δύσκολο. Όχι να το χάσεις. Όχι είναι εύκολο να το χάσεις. Είναι πολύ δύσκολο έτσι. Αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να το διατηρήσεις. Σωστά, πολύ σωστά. Γιατί ο οργανισμός μας, όλοι μας, έχουμε μάθει να τρώμε κάποιες συγκεκριμένες βλαβερές ανθυγιεινές τροφές. Γι' αυτό και δίαιτα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τρόπο ζωής. Mm-hmm. Δίαιτα κανονικά είναι αυτό να αλλάξει τελείως τον τρόπο ζωής σου. Αλλιώς. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και γι' αυτό στο γραφείο όσοι έρχονται, το πρώτο πράγμα που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να έρχεστε εδώ για να χάσετε βάρος. Είναι λάθος να έρχεστε στο γραφείο το δικό μου ή στο οποιοδήποτε γραφείο, οποιοδήποτε συναδέλφου για να χάσετε βάρος ή να πάρετε βάρος. Στόχος σας δεν θα πρέπει να είναι αυτός. Στόχος σας, εάν θέλετε να έχετε μόνιμα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο τρέφεστε εφόρου ζωής. Εάν αυτό δεν το αλλάξετε, το βάρος σας δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι εντός των φυσιολογικών ορίων. Κάνεις πάρα πολύ καλά που το λες αυτό στις γυναίκες και στους άντρες που έρχονται. Γιατί το ζήτημα είναι να μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο, αλλά να λέμε την αλήθεια. Ο σωστός επαγγελματίας λέει την αλήθεια. Είτε είναι διατροφολόγος, είτε είναι γιατρός ή οτιδήποτε που έχει να κάνει με την υγεία μας, σωματική και ψυχική, έτσι. Σωστά. Για πες μας τώρα για την κρυολιπόλυση. Α, είναι πολύ της μόδας. Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια ακούγεται επίσης. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγα πράγματα. Τι είναι ακριβώς η κρυολιπόλυση? Ναι, τι είναι, για πες μας. Είναι λοιπόν μια νέα σχετικά μέθοδος στον κόσμο της ομορφιάς και του αδυνατίσματος. Στην ουσία πρόκειται για μια μη επεμβατική θεραπεία σμιλεύματος και αυτό του σώματος που οδηγεί σε μείωση του όγκου των λιποκυτάρων με την τεχνολογία της ψήξης. Θα λέγαμε ότι είναι μια έτσι εναλλακτική της λιποαναρρόφησης με το πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιείται νηστέρι και ότι σε αντίθεση με τη λιποαναρρόφηση η κρυολιπόλυση θεωρείται μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Έχει παρενέργειες η κρυολιπόλυση? Είναι αρκετά καινούρια μέθοδος, οπότε δεν μπορούμε ακόμη να γνωρίζουμε με σιγουριά για μακροχρόνιες παρενέργειες ή για το αν τυχόν τα αποτελέσματα δεν είναι μόνιμα. Μέχρι τώρα οι παρενέργειες έχουν να κάνουν με ερυθρότητα, μούδιασμα του δέρματος, μόλοπες, οι οποίες φαίνεται να εξαφανίζονται σε λίγες μέρες και βεβαίως να ξαναπώ ότι χρειάζεται να... Και μετά την κρυολιπόλυση να προσέχουμε και πάλι τη διατροφή μας, έτσι αυτό δεν αλλάζει ποτέ, όποια η κυρία το επιλέξει. Πιο σπάνια λοιπόν έχει αναφερθεί και μια παράδοξη υπερπλασία του λιπόδους ιστού μετά την κρυολιπόλυση, η οποία τελικά χρειάζεται επεμβατική μέθοδο για να επιληθεί. Αυτά είναι σε εξαιρέσεις πιστεύω. Ναι, εμένα μου έχει τύχει και περιστατικό, να το δω live, δικό μου περιστατικό, όπου ένας κύριος είχε κάνει κρυολιπόλυση πριν κάποια χρόνια και εκεί που οι λιποαποθήκες του ήταν στην κοιλιά, ξαφνικά άλλαξε ο σωματότυπος του ανθρώπου και ξαφνικά άρχισε να παχαίνει στον ποπό. Πώς γίνεται αυτό? Το έχω δει με τα μάτια μου. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Ναι, το έχω δει με τα μάτια μου και μου έλεγε ο άνθρωπος τι πήγα και έκανα. Άρα να είδετε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι λιποαποθήκες είναι σε συγκεκριμένα. Είναι σε συγκεκριμένα σημεία, όμως εάν κανείς δεν γνωρίζει να κάνει την κρυολιπόλυση, αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι γνωρίζει, μπορεί να σου αλλάξει το σωματότυπο. Στην ουσία, φοβερό. Τι γίνεται? Τα λιποκύτταρα μπορούν μόνο σε συγκεκριμένες των περιπτώσεων να μειωθούν σε όγκο. Να μειωθούν σε αριθμό. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι τέτοιες περιπτώσεις ή κάποιο βαριατρικό χειρουργείο. Μέχρι εκεί όμως. Και πάλι θα αυξηθεί σε όγκο. Και πάλι, εάν δεν προσέχουμε, κάπου αλλού θα πάνε και θα γίνουν λιποαποθήκες. Ναι, μα φυσικά. Γιατί είναι το ενεργητικό σωζύγιο. Δηλαδή οι θερμίδες, οι οποίες μετατρέπονται σε κιλά, δεν ξέρω αν το λέω καλά ή απλόκια. Κάπου οι θερμίδες μετατρέπονται σε κιλά, ναι, πολύ σωστά. Ναι, κάπου πρέπει να πάει η ενέργεια, έτσι. Ναι. Η οποία κάπου πρέπει να αποθηκευτεί. Σωστά, σωστά. Και ο οργανισμός θα βρει τον τρόπο να το αποθηκεύσει αυτό. Ναι. Για πες μας τώρα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα της κρυολιπόλυσης.
Χάνουμε βάρος τελικά με την κυριολιπόληση. Θα ξαναπούμε λίγο αυτά που λέγαμε πριν. Τι εννοώ. Γνωρίζουμε λοιπόν, πριν λίγο το είπαμε, για τα λιποκύτταρα, για τον αριθμό τους, για τον όγκο τους. Φαίνεται λοιπόν ότι τα λιποκύτταρα, ότι ο αριθμός των λιποκυτάρων αυξάνεται στην παιδική ηλικία, ανάμεσα σε παιδική και εφηβική. Μπορούν να μειωθούν σε μέγεθος, αλλά πολύ δύσκολα σε αριθμό, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτή εδώ. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι άνθρωποι λοιπόν που πήραν βάρος κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να αλλάξουν το βάρος τους αργότερα στην ενηλική ζωή σε σύγκριση με εκείνους που πήραν κιλά κατά την ενηλικίωση. Άρα ακόμα και η κρυολιπόληση, ναι μεν θα βοηθήσει στην απώλεια του βάρους, αλλά όχι μόνη της. Με τίποτα μόνη της. Πάντα και παντού χρειάζεται σωστή διατροφή και άσκηση. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη απώλεια βάρους. Σε σένα έρχονται πριν την κρυολιπόληση ή μετά συνήθως? Και πριν και μετά, ανάλογα. Μπορεί να είναι δηλαδή η ασχάτη των λύσεων για αυτούς η κρυολιπόληση, οπότε να έρθουν σε μένα για να χάσουν βάρος πριν επέμβουν στο σώμα τους, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ή και μετά έχει τύχει να μου έρθουν, όπως ο κύριος αυτός, που μου είπε ότι που τα έχουν ξαναπάρει τα κιλά και θέλουν να τα χάσουν. Ναι. Πλέον δηλαδή έχουν αντιληφθεί ότι χωρίς σωστή διατροφή δεν γίνεται. Καλά να σου πω κάτι, όλοι το ξέρουμε κατά βάθος αυτό, έτσι. Μην κοιτάς που δεν κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Κάτσα γιατί, ναι. Γιατί όλοι μας, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι περισσότερο, παίρνουμε και χάνουμε κιλά κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι κατά βάθος το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα. Κατά βάθος το γνωρίζουμε όλοι, όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απλά ίσως να χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι μας. Ένα μπαμπούλα. Ένα μπαμπούλα. Εσείς λοιπόν οι διατροφολόγοι, διατροφολόγοι, ίσως είμαστε μπαμπούλες. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Το θέμα είναι και ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, ο διαιτούμενός μας, να αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει όλο τον τρόπο διατροφής του. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όχι σε όλες. Άρα λοιπόν πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ναι μεν η κρυολιπόληση είναι μία μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του λίπους σε προβληματικές περιοχές. Η αλλαγή του τρόπου ζωής όμως, η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής και η ένταξη της φυσικής δραστηριότητας, μην την ξεχνάμε στη ζωή μας, αποτελούν πρώτης της σημασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δυστυχώς το τοπικό λίπος, εκεί που παίρνουμε και χάνουμε, και συνήθως οι περισσότερες, πολλές περιπτώσεις έχω ακούσει, «Μα η τάδε γνωστή μου έχασε», λένε, «βάρος, την έχασε την κυλίτσα». Την κυλίτσα την έχασε, αλλά με το που ξαναπάρει τα κιλά, θα την ξαναπάρει την κυλίτσα. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Χωρίς διατροφή και γυμναστική, δεν γίνεται δουλειά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε στην προκειμένη περίπτωση τη λιποαναρρόφηση, η οποία και πάλι θέλει γυμναστική και διατροφή από πίσω για να τα διατηρήσουν. Τελικά είναι τυχεροί οι άνθρωποι που έχουν ισομοιρασμένο το βάρος τους. Ναι. Εγώ θα έλεγα είναι τυχερές οι γυναίκες που έχουν σωματότυπο αχλάδι. Είναι και της μόδας, είναι πιο θηλυκό. Είναι γενικά πιο θηλυκό. Εδώ κάποιες κάνουν εμφυτεύσεις, βάζουν εμφυτεύματα. Στα οπίστια. Στα οπίστια, ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Από θέμα υγείας το λέω. Παρ' όλα αυτά θα καταλήξω και θα πω να είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό ίσως από όλα όσα έχουμε πει. Να μάθετε να αγαπάτε το σώμα σας. Ουσιαστικά και βαθιά. Εάν δεν αγαπήσετε το σώμα σας, δεν θα σας αγαπήσει ούτε εκείνο. Και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Από την αγάπη που έχουμε για τον εαυτό μας. Φίλοι μου και φίλες μου, κανένας μας δεν είναι τέλειος ή τέλεια, έτσι. Θα πω το αντίθετο. Με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θα πω ότι όλοι μας είμαστε τέλειοι. Αρκεί να δούμε την τελειότητα πάνω μας. Να τη βρούμε. Εννοώ σε αντικειμενικά νούμερα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Κανείς μας, δηλαδή λίγοι άνθρωποι έχουν το ιδανικό βάρος και τις ιδανικές αναλογίες. Αυτό εννοώ, δεν είμαστε τέλειοι. Ναι. Δηλαδή αυτό της Μέρλιν Μονρό 90, 60, 90. Δεν υπάρχει. Ναι.
Το έχουν πολύ λίγες γυναίκες. Άρα δεν μπορούμε να γίνουμε όλες. Ούτε να βλέπουμε τα πρότυπα των περιοδικών, γιατί είναι φωτοσοπαρισμένα. Αυτό πρέπει να το μάθουν οι κοπέλες, ειδικά οι νέες, να καταλάβουν ότι αυτές οι γυναίκες δεν υπάρχουν. Και είναι, γίνονται όλα με προγράμματα που έχω μέχρι και εγώ εδώ πέρα, απλώς δεν τα χρησιμοποιώ. Δηλαδή, τα προγράμματα που υπάρχουν φίλοι μου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι τρομερά. Τώρα μέχρι και η τελευταία Instagrammer έχει, μπορεί γλυφκά είναι δόντια, βάζουν γλυφαρίδες. Δηλαδή αυτά είναι τα απλά προγράμματα. Mm-hmm. Σκεφτείτε πώς, τι γίνεται με τις σιλουέτες, γι' αυτό και μερικές φορές που την πατάνε βγαίνουν κάγκελα, βγαίνουν καρέκλες από τα... Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ αστείο. Δεν είναι τα σώματα αυτά που βλέπετε στην πραγματικότητα. Όλες οι γυναίκες έχουμε κυταρίτιδα, άλλες λίγες, άλλες πολύ. Περισσότερο, ναι. Αυτά τα σώματα τα τέλεια χωρίς κυταρίτιδα, απλά δεν υπάρχουν. Σωστά. Οπότε πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, να δώσουμε και λίγο παραπάνω στο πνεύμα μας, που λίγο το παραμελούμε, γιατί δίνουμε σημασία κατά 99% στο σώμα και δεν είναι έτσι. Πρέπει να αναπτυσσόμαστε σαν άνθρωποι γενικά. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν νους υγιής εν σώματι υγιές. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε μια κατακλίδα, έτσι. Τα λιποκύτταρα, λοιπόν, αναπτύσσονται σε αριθμό κατά τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Γι' αυτό και πρέπει οι γονείς να προσέχουν πάρα πολύ τι ταΐζουν τα παιδιά τους. Και πόσο θα ταΐζουν τα παιδιά τους. Και πόσο και τι. Και ας σταματήσουμε, ας ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε σιγά σιγά τα πατροπαράδοτα μεσογειακά φαγητά που όλες γνωρίζουμε. Δόξα τω Θεώ, στις μέρες μας, επειδή αντιλαμβάνουμε και το σύγχρονο τρόπο ζωής, υπάρχουν μαγειρία τα οποία έχουν μαγειρευτά φαγητά, οπότε τα παιδιά μας δεν χρειάζεται να τρώνε σκουπίδια, με συγχωρείτε για την έκφραση. Και με τα ίδια χρήματα, έτσι. Και με τα ίδια χρήματα. Δηλαδή με 7-8 ευρώ τη μερίδα, ναι, μπορείς να φας ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό φαγητό και δόξα τω Θεώ και στη Ραφίνα έχουμε μαγειρία και ταβερνάκια πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά. Που μαγειρεύουν σαν να είστε σπίτι σας. Ναι. Έτσι. Με τα ίδια χρήματα που θα πάρετε μια πίτσα ή σουβλάκια, δεν πάμε να τρώμε σουβλάκια. Όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να ζήσουν και υπάρχουν και μαγαζιά και στην περιοχή μας πολύ καλά. Αλλά δεν μπορούμε να τρώσουμε μόνο αυτά. Δεν μπορούμε να τρώσουμε μόνο σουβλάκια, μόνο πίτσες, μόνο. Πρέπει να... Σωστά. Οπότε πρέπει να προσέχουμε πολύ την παιδική διατροφή, έτσι, και μετά να υιοθετήσουμε λοιπόν ως ένα υγιεινό τρόπο ζωής την υγιεινή διατροφή όσο μπορούμε και όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με την άσκηση. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πολύ σωστά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλεις, επανέλαβε τα κοινωνικά σου δίκτυα, το τηλέφωνό σου και πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Βεβαίως. Λοιπόν, το γραφείο μου βρίσκεται στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 82, στο δεύτερο όροφο, πάνω από το ΚΕΠ της Αρτέμιδας. Κάθε Τρίτη με βρίσκεται στο ιατρείο του κύριου Βουδούρη, εδώ στη Ραφίνα μας. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε ραντεβού. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό ιατρείο παχυσαρκίας με τρομερά αποτελέσματα, με επιστήμονες από πίσω. Κάθε Τετάρτη με βρίσκεται στο Pilates by Mandy στη Νέα Μάκρη. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος και Αφροδίτης, αν θυμάμαι καλά. Και τι άλλο, στα social media, στο Facebook με βρίσκεται σαν Χριστίνα Κουτζαβικιάρη, διαιτολόγος, διατροφολόγος στα ελληνικά. Στο Instagram Χριστίνα Κουτζαβικιάρη στα λατινικά και στο TikTok στα λατινικά πάλι. Το τηλέφωνο μου είναι 6975-620013. Και να ξαναπούμε, παρακαλώ πάρα πολύ όλους σας να πηγαίνετε σε επιστήμονες, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ανάλογα πτυχία, που είναι όντως διατροφολόγοι, που η ταμπέλα τους απ' έξω γράφει διαιτολόγος, παύλα διατροφολόγος και που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δική σας υγεία και βεβαίως όλου του κόσμου. Κριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα διαφωτιστικά που μας είπες και κατατοπιστικά. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, όπως όλες άλλες το κάνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τρίτη, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι μας, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακή αύριο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές πίτες, έχουμε εκδηλώσεις. Καλά να περάσετε όλοι. Ο καιρός έφτιαξε, οπότε δεν είχε τόσο πολύ κρύο. Ευτυχώς. Για μένα θα πούμε αν το κρύο τελικά είναι άλλος ένας μύθος, δεν ξέρω αν ισχύει. Αν με το κρύο αδυνατίζουμε πιο εύκολα. Αμέ, πολύ μου αρέσει σαν θέμα. Βεβαίως. Χριστίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Γεια σας.